Τον Δήμο Μανουήλ Παπά επισκέφθηκε η βουλευτής του ΜέΡΑ25, Σοφία Σακοράφα. Την κυρία Σακοράφα υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Δημήτρης Νότας, όπως και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη συζήτηση μονοπόλησε το θέμα των φωτοβολταϊκών στο Μένη και Όρος, καθώς το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση και στην Ελληνική Βουλή. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στη βουλευτή του ΜέΡΑ25 και πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων Σοφία Σακοράφα, ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Παπά. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Νότας έκανε λόγο για μια γυναίκα που όχι μόνο έχει σημαντικές διακρίσεις στον αθλητισμό ως ακοντίστρια, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ο ίδιος ανέφερε επίσης πως η κυρία Σακοράφα, ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θέλησε να ενημερωθεί για τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να τα μεταφέρει στη Βουλή. Η κυρία Σοφία Σακοράφα είναι από τις λίγες γυναίκες στον πολιτικό στίβο της χώρας, η οποία έχει διακριθεί και το πιο σημαντικό όλων είναι ότι έχει καταγραφεί στην ιστορική μνήμη του ελληνικού λαού, όχι για το αξίωμα που πήρε, γιατί αν κοιτάξει κανείς δεν είναι τόσο τα αξιώματα που έχει καταλάβει, όσο οι αγώνες που έχει δώσει μέσα από το δικό της παράδειγμα, ότι η γυναίκα είναι παρούσα, έχει κοινωνική δράση και έχει τα ίδια δικαιώματα, αν όχι περισσότερα, και από ημών των ανδρών. Θέλω να την ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς, όπως και τον καλό φίλο τον Μιχάλη τον Πιτσιούλη, που όταν μας πρότεινε να βρεθεί στο πλάι μας και να ενημερωθεί για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, αισθανθήκαμε ότι θα βρούμε έναν άνθρωπο που είναι μέλος του Εθνικού μας Κοινοβουλίου, έχει ανοιχτά ότα να μεταφέρει τα ζητήματα που απασχολούν έναν μικρό περιφερειακό, με μικρό σε πληθυσμό περιφερειακό δήμο, όπως είναι ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Καλώς ήρθατε. Και στη συνέχεια θα έχουμε το χρόνο να πούμε και για τα ζητήματα που απασχολούν το Δήμο μας. Πιστεύω ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι ουσιαστική όσον αφορά τα προβλήματα που έχει ο Δήμος. Έχω ενημερωθεί ήδη γι' αυτά. Με ενημέρωσε ο κ. Σπιτσιόλας, αλλά όχι μόνο. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το μικρό μας κόμμα έχει συμπαρασταθεί και με τις ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο όσον αφορά το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα που έχει και με τις ανεμογεννήτριες. Τη συζήτηση μονοπόλησε το θέμα των φωτοβολταϊκών στο Μενίκιο Όρος, καθώς το ΜέΡΑ25 έχει κάνει επίκαιρη ερώτηση και στην Ελληνική Βουλή. Η ίδια υπογράμμισε πως όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα του περιβάλλοντος και να μην επιτρέψουμε σε κανένα να το καταστρέψει. Εάν μέχρι τώρα το περιβάλλον θεωρούσαμε ότι είναι μια μαχητή διαδικασία, θεωρώ τώρα και με το πρόσχημα της κρίσης, εξαιτίας και της ενεργειακής κρίσης, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ και θα επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα είμαστε, επιτρέψτε μου πάλι να πω, με τις κεραίες μας τεντωμένες, για να μην επιτρέψουμε σε κανένα να καταστρέψει το περιβάλλον, γιατί ό,τι γίνει αυτή τη στιγμή, όποια καταστροφή ή επέλθει στο περιβάλλον, θα είναι μη αναστρέψιμο.